Μεϊτέ για Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας για Μουρκ. Ο Μουρκ για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας για το 1-0 του ΠΑΟΚ. Στο 13ο λεπτό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκει δίχτυα. Μια εξαιρετική, μεθοδική και εν τέλει αποτελεσματική ομαδική προσπάθεια από τους φιλοξενούμενους. Ίσως και να έχει βρει η μπάλα. Στην εκτέλεση του Γιάννη Κωνσταντέλια αλλάζει η πορεία, σε κάθε περίπτωση καταλήγει στο βάθος της εστίας του Αναγνωστόπουλου. Κηφισιά ΠΑΟΚ 0-1. Μποτία. Πολύ καλή πάσα στην πλάτη της άμυνας. Εκεί βγαίνει ο Μασούρας και γυρίζει για τον Ζέκοβιτς. Ο Ζέκοβιτς αστοχεί. Τεράστια χαμένη ευκαιρία με τη συμπλήρωση 16 λεπτών παιχνιδιού για την Κηφισιά να φτάσει στον γκολ της ισοφάρισης. Και τώρα ο Ματέου Σάντος γυρίζει ευκαιρία για την Κηφισιά. Χαμένη και αυτή από τον Λάντρ που έκανε όλη τη διαδρομή από την άμυνα μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Εκόνγκ πήρε από τον Τεσπόντοφ. Συγκλίνει ο Βουλγαρός και παίζει για τον Τόμας. Ο Τόμας φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Πλασάρει, κάνει επαφή ο Αναγνωστόπουλος. Αλλά δεν μπορεί να σταματήσει τον Μπράντον Τόμας. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Με μία ακόμη επιθετική ανάπτυξη από την δεξιά πτέρυγα. Για μία ακόμη φορά με καταλυτικό τον Κυρίλ Τεσπόντοφ. Που οδήγησε την μπάλα, συνέκλεινε στον άξονα και δημιούργησε για το 4ο γκολ του Μπράντον Τόμας στην φετινή Στοίχημαν Super League. Και ο Πουλικίδης δείχνει την σέντρα. Βλέπετε και τις γραμμές. Η ΤΕ στη μονομαχία σώμα με σώμα κερδίζει τον Παπασάβα και παίζει για τον Τόμας και φεύγουν τώρα 6 παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Τόμας για τον Τεσπόντοφ. Ο Τεσπόντοφ για το 3-0. Ο Αναγνωστόπουλος πετάει την μπάλα κόρνερ στο 34. Κερδίζει ο Ματέου Σάντος. Θέλει να πάρει και το πλάγιο, δεν το πήρε Κωνσταντέλιας. Σηκώνει στο πίσω δοκάρι για τον Τεσπόντοφ. 3-0 ο ΠΑΟΚ. Καταπληκτική ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Πριν καλά-καλά συμπληρωθούν 34 λεπτά παιχνιδιού, τώρα συμπληρώνονται. Δευτερόλεπτα πριν, φτάνει και σε 3ο γκολ. Λάθος από τον Σάστρε, πριν ο Κωνσταντακόπουλος. Πατά περιοχή, βγάζει στον Σάντος έξω. Στο 44 η Κηφισιά γίνεται και πάλι επικίνδυνη. Με την ίδια ακριβώς κατάληξη όπως και στις προηγούμενες φορές. Κωνσταντέλιας, επαφή κατεύθυνσης για να φύγει και να δώσει στον Μουρκ και να περάσει στον Τεσπόντοφ. Κρατά αυτός. Πάσε είναι για τον Μουρκ. Προσποίηση από τον Τόμας Μουρκ. Σαν σε προπόνηση ο Τόμας Μουρκ. Αφήνει ουσιαστικά την μπάλα στα δίχτυα για το 4-0 του ΠΑΟΚ. Συνεχίζει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις και ο Τόμας Μουρκ με γκολ και ασίστ και απόψε. Και είναι και απολύτως χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο φτάνει στο 4-0. Σε αυτό το 4-0 ο ΠΑΟΚ του παιχνιδιού που πρεσβεύει η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Κωνσταντέλιας, Μουργκ, ο Σντόεφ, περνά ο Σντόεφ για τον Ράφα Σουάρες. Ο Ράφα Σουάρες για τον Μπράντον Τόμας, σηκωμένη η σημαία του βοήθου στο βάθος. Ο Τόμας έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα, μένει να φανεί αν θα καταγραφεί και 5ο γκολ του ΠΑΟΚ. Η τεχνολογία θα μας δώσει την απάντηση και αυτή είναι ακριβώς την απάντηση, περιμένει και ο Πουλικίδης. Αυτή είναι η στιγμή που ελέγχθηκε με τον Οσντόεφ, με αυτή την υπερέκταση του ποδιού, να περνάει την μπάλα στον Ράφα Σουάρες. Τον Ράφα Σουάρες να είναι πίσω από την άμυνα της Κηφισιάς. Και είναι και πάλι 5 παίκτες που απλώνονται και έρχεται και έκτος από την αδύναμη πλευρά είναι ο Ράφα Σουάρες. Αυτόν ψάχνει ο Οσντόεφ. Ο Ράφα Σουάρες για τον γκολ δοκάρι και έξω. Έχει περάσει η μπάλα εκτός γραμμής, σήκωσε τη σημαία. Ο βοηθός κόρνερ είναι γιατί έχει κάνει επαφή και ο Αναγνωστόπουλος. Εκτελεί το κόρνερ ο Τεσπόντοφ για την κεφαλιά στα δίχτυα. Καταπληκτική από τον Οσντόεφ στο 72ο λεπτό. Μια συνεργασία δύο ποδοσφαιριστών που μπαίνουν όλο ένα και πιο δυναμικά στο κάδρο. Γίνονται κάθε μέρα, κάθε μάτς και πιο καταλυτικοί και κομβικοί για την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Μια ακόμη ασίστ που πιστώνεται ο Κυρίλ Τεσπόντοφ. Ένα ακόμη γκολ που πετυχαίνει ο Μαγκομέντος Ντόεφ.
Θέλει να περάσει και περνάει ο Ζέγκοβιτς απέναντι από τον Κοτάρσκι που τον σταματάει εντυπωσιακά με το δεξιχέρι. Θέλησε να τσιμπήσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ που διάβασε τη φάση και αντέδρασε. Με τον Τζίμα να περνά την μπάλα από τις κόντρες. Πετυχαίνει έκτο γκολ για τον ΠΑΟΚ ο Τσιγκάρας. Διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους με το περιβραχιόνιο στο αριστερό του μπράτσο. Έχοντας περάσει πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο, ο Τσιγκάρας είναι αυτός που σε ανυπεράσπιστη εστία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και πάλι από τον άξονα με τον Τζίμα να παίζει κάθετα. Με τον Σάστρε να δοκιμάζει να νικήσει αυτός τον Αναγνωστόπουλο. Το θέμα είναι αν έχει μπάλα περάσει στην προσπάθεια του Σάστρε την γραμμή ή τον γκολ θα πιστωθεί στον Τσιγκάρα. Ο Τσιγκάρας το πιστώνεται. Με το γκάζι κολλημένο στο πάτωμα ο ΠΑΟΚ. Και ας είναι 6-0 μπροστά και λίγο έλειψε 7. Με την κεφαλιά του Μπάμπα να βρίσκει απάντηση στον Αναγνωστόπουλο. Μάρκος Αντώνιο. Τζίμας κάθετα για τον Σάστρε. Σάστρε για τον Σαμάτα. Σηκώνει τώρα τη σημαία ο βοηθός. Και προφανώς είναι για τη θέση του Σάστρε και όχι του Σαμάτα. Νωρίτερα με τις γραμμές στο replay για την θέση αντικανονική όπως αποδείχθηκε του Σάστρε.